Αρχές και υπάρχει μια προγραμματική σύγκληση, θα μπορέσετε να συνεπάρξετε. Εάν το φέρει η ανάγκη. Έχουν υποθεί όλα σαφώς. Εμείς ζητάμε ισχυρή εντολή. Και ζητάμε και αυτοδυναμία. Εντάξει, και ζητάμε και αυτοδυναμία, γιατί ο τόπος αυτός έχει ανάγκη σταθερής κυβέρνησης. Σας θυμίζω ότι κυβερνήσεις οι οποίες είναι με όλους αυτούς, σαν αυτό το μοντέλο που προτείνετε, μόνο αν αποτελεσματικές μπορεί να είναι και ο ένας να τραβάει δεξιά και ο άλλος αριστερά. Διότι δεν μπορούν ετερόκλητα πράγματα να ταυτιστούν. Δεν γίνεται αυτό. Επομένως, ζητάμε ισχυρή εντολή. Από εκεί και πέρα. Το είπαμε επίσης ότι εμείς δεν είμαστε εναντίον των συνεργασιών. Το έχουμε αποδείξει. Ότι εμείς κάνουμε συνεργασίες σε έντιμη βάση και με στόχο συγκεκριμένο. Να υπάρχει πρόγραμμα, να υπάρχει τρόπος διεξόδου. Δεν έχουμε κοινές ιδεολογικές αναφορές, αλλά δεν έχουμε και τακτικές. Με τη Νέα Δημοκρατία έχει αποδειχθεί αυτό. Έχει αποδειχθεί ότι η σκληρή νεοφιλελεύθερη αντίληψη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είπε ο κ. Μαϊμαράκης χθες. Εμείς δώσαμε 500 εκατομμύρια από το πλεόνασμα στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε 200 ευρώ από το έλλειμμα, είπε ο κ. Μαϊμαράκης χθες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλει ο νεοφιλελεύθερος να χαρεί έτσι, και δεν τον αφήνει. Λοιπόν, αυτό σημαίνει αυτό. Ότι όταν τα θέματα χτυπάνε στην καρδιά της ιδεολογίας, τότε φαίνεται η διάσταση. Δεν έπρεπε από το έλλειμμα να δώσουμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη? Δεν έπρεπε? Πώς το κρίνει αυτό? Το πλεόνασμα, ποιο πλεόνασμα? Υπερασπίζεται το success story του Σαμαρά. Άρα δεν άλλαξε. Όχι, δεν άλλαξε πολιτική. Διότι, εσείς δεν είστε διότι το πλεόνασμα, να σας θυμίσω ότι είναι το πλεόνασμα, δεν είστε τι ήταν το πλεόνασμα αποδεδειγμένα, τα λεφτά του ιδιωτικού τομέα που δεν έπεφταν στην αγορά και μοραγούσαν οι μικρομεσαίοι. Και έκλεισαν οι μικρομεσαίοι. Αυτό ήταν το πλεόνασμα. Για το οποίο επέρεται σήμερα και ο κύριος Μαϊμαράκης, αντί να κάνει κριτική. Επομένως, δεν αλλάζει τακτική το βαθιά ακραίο νεοφιλελεύθερο σχέδιο του υπερασπίστηκε χθες ωραιότατα και δεν έδωσε λεπτομέρειες για να μην εκτεθεί. Το πήγε σε τίτλους. Ναι, εντάξει, και είπε, εμείς θα κάνουμε δουλειές. Μάλιστα. Μα λογικό είναι. Τι θα πει κάνω δουλειές. Τι εννοώ? Θα δημιουργήσουμε κίνητρα. Τι σημαίνει όλο αυτό? Τίποτα δεν σημαίνει. Αερολογία. Αερολογία και Εθνική Ελλάδος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ σκληρή η πραγματικότητα για να την αντιμετωπίσουμε έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, σε κάθε προσπάθεια που γίνεται όλο αυτό το διάστημα για να ενσωματωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να αποδειχθεί τελικά ότι όλοι το ίδιο είμαστε, αυτό δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί, δεν θα το επιτρέψει ο ελληνικός λαός. Διότι δεν είμαστε το ίδιο. Το ποτάμι, κύριε Γεροβασίλη. Το ποτάμι δεν ξέρει τι είναι. Από ακραία νεοφιλελεύθερο μέχρι ό,τι να είναι. Ναι, μας ενδιαφέρει αν θα μπορέσετε να συνεργαστείτε, αν το φέρει, αν το φέρουν, αν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Τι να σας πω. Γι' αυτό σας ρωτάω. Σας μίλησα για προϋποθέσεις. Αν εσείς βλέπετε τις προϋποθέσεις να υπάρχουν, όπως το κρίνετε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός ότι μόλις πάρουμε την εντολή, αμέσως θα έχουμε κυβέρνηση. Δεν θα αφήσουμε τη χώρα έτσι. Όπως κάναμε υποχώρηση και φέραμε συμφωνία, με την οποία πολλά της κομμάτια δεν τα πιστεύαμε και δεν τα πιστεύουμε και τώρα. Με τον ίδιο τρόπο το εθνικό συμφέρον προτάσσεται της ιδεολογικής καθαρότητας και να μην λερώσω τα χέρια μου. Και αυτό θα το ξανακάνουμε και έχει αποδειχθεί. Ό,τι απαιτεί το εθνικό συμφέρον θα το κάνουμε. Αλλά δεν θα κοροϊδευόμαστε εδώ. Εντάξει, εξαρτάται τι είναι. Δεν θα κοροϊδευόμαστε. Και όλο το σκηνικό αυτό το οποίο. Να σας πω κάτι. Αυτό το σκηνικό που έφερε τη χώρα μέχρι εδώ σήμερα και δεν αλλάζει τακτική. Δεν αλλάζει, δεν απολογείται, δεν μετανιώνει. Δεν μπορεί σήμερα να δώσει τη θεραπεία. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Είναι σαφής η θέση σας. Άλλο είναι το σενάριο τώρα. Το σενάριο είναι ότι εάν είσαστε δεύτερο κόμμα με μισή μονάδα διαφορά. Οι εκλογές θα βγάλουν το ποιος θα κυβερνήσει αυτόν τον τόπο σε 5 μέρες. Οι υποθέσεις δεν βοηθάνε, ξέρετε. Πες ότι είσαστε πρώτο κόμμα. Θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα και με αυτοδυναμία. Και με αυτοδυναμία. Προφανώς το θέλετε. Αλλά αν είσαστε δεύτερο κόμμα. Θα ξανακυβερνήσουμε του ανεξάρτητου Έλληνε. Αν δεν είναι και ανεξάρτητε, πόσε υποθέσει θα κάνουμε για την οικονομία? Ακούστε με. Δεν με ακούτε. Αν είμαστε δεύτερο κόμμα, θα κυβερνήσει άλλο. Με μισή μονάδα διαφορά. Θα κυβερνήσει άλλο αν είμαστε δεύτερο κόμμα. Που σημαίνει ότι ο λαός θα σας έχει πει. Θα σας έχει πει να είμαστε σωστή αντιπολίτευση. Θα είμαστε. Αυτό θα μας έχει πει ο λαός. Ο λαός βγάζει τον πρώτο. Ο πρώτος κυβερνάει τον τόπο. Ο δεύτερος είναι δεύτερος. Και ο τρίτος είναι τρίτος. Δεν θα χαλάσουμε τη δημοκρατία τώρα. Αλλιώς να μην κάνουμε εκλογές. Θα πάμε όλοι μαζί σούπα. Να κάνουμε την Εθνική Ελλάδα. Και να μας ορίσει και η Γερμανία ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Να καταργήσουμε και τις εκλογές. Οι άλλοι φοβούνται όμως ότι αν είσαστε δεύτερο κόμμα αντιπολίτευση. Λοιπόν, όλα αυτά τα σενάρια είναι εκ του πονηρού.
Ορίστε, κυρία. Είναι εκ των πονηρού και εις βάρος του ελληνικού λαού. Ο λαός το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις έχουν αποτύχει όλες τις εκλογικές. Τα ποιοτικά όλα. Τα ποιοτικά δεν σου λένε. Τα ποιοτικά λένε ότι εμπιστευόμαστε το ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη τον Τσίπρα. Αν έλεγε τα ποιοτικά λένε εμπιστευόμαστε τον Αλέξη τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λένε τα ποιοτικά. Τον εμπιστεύονται. Αλλά δεν σου λένε τα ποιοτικά, δεν σου λένε ότι το σενάριο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχει 6% και το σενάριο Οικουμενική 42. Στην κάλπη θα βγει το σενάριο. Α, εντάξει. Η κάλπη θα το βγάλει. Κυρία Σιμακοπούλου. Υπομονή δεν είναι τίποτα, 5 μέρες. Καλά, είναι ολομάνερο. 5 μέρες είναι 6. Αυτό που ακούμε από την κυρία Γεροβασίλη είναι συνταγή για ακυβερνησία του τόπου. Ενώ το όλοι μαζί κυβερνάει.